θέμα. Το διεθνές ειδησογραφικό ενδιαφέρον συνεχίζουν να κεντρίζουν οι έρευνες της δικαιοσύνης για φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μετά τη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, την κατάσταση καυτηρίασε και το βρετανικό BBC, σε ραδιοφωνική του εκπομπή, στην οποία φιλοξενήθηκαν ο ένας εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Σαλπιγκίδης, αλλά και ο πρώην βοηθός προπονητή του Απόλλωνα Σμύρνης, Στίβ Κωνσταντινίδης. Εκτενή αναφορά στη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε το BBC World Service μέσω της εβδομαδιαίας εκπομπής World Football. Σε αυτήν φιλοξενούνται δηλώσεις του αρχηγού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Σαλπιγκίδη αλλά και του Στίβ Κωνσταντινίδη, πρώην βοηθού προπονητή του Λάουρι Σάντσες, πέρσι στον Απόλλωνα, οι οποίοι περιγράφουν το απογοητευτικό σκηνικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Corruption in football is a phenomenon that we have seen all over Europe and this is the same for Greece as well. Τι λέει όμως για το ελληνικό ποδόσφαιρο ένας άνθρωπος που το έζησε από κοντά για 6 μήνες, βιώνοντας έναν υποβιβασμό με απίστευτους συνδυασμούς αποτελεσμάτων αλλά και αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις. Ο Άγγλος δημοσιογράφος Alan Green, πριν δώσει το λόγο στον Κωνσταντινίδη, παρουσιάζει το σκηνικό της τελευταίας αγωνιστικής με τις νίκες της Βέρειας αλλά και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη. And crucially perhaps, Panathinaikos had a player sent off after just 15 minutes for an innocuous challenge which also resulted in a penalty being awarded. It was the first of many refereeing decisions that Constantine is still unhappy about. Obviously, felt like we'd been cheated. You know, there were a number of games that during the season that weren't quite right. You don't think about it though. I mean, at the end of the day, you've got to do your job as a professional team, and it didn't help when our president, Mr. Velis, expressed his complete disgust at how the league was run, and that's well documented. I applaud his stance, and you know, he's since left the club as a result of what he said were completely ridiculous decisions in more than one game against us. So I feel a bit cheated, but there's not much you can do about it. Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος του BBC ρωτάει τον Κωνσταντινίδη αν υπάρχει διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Can we call it corruption? Is corruption a problem in Greek football? I would say yes. Η διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίρνει συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις, οι οποίες μετά την αποκάλυψη της Frankfurter Allgemeine Zeitung γίνονται γνωστές και μέσω του BBC.